Ξαφνική εμφάνιση σε γαλλικό έδαφος έκανε σημαντικός αριθμός μεταναστών στη Νότια Γαλλία. Ομάδα μεταξύ 200 και 300 ατόμων εισέβαλε στη Γαλλία από την Ιταλία, διασχίζοντας τη συνοριακή μεθόριο κοντά στην πόλη Μαντών. Είχαν φύγει από το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στην πόλη Βιντιμίλια στην Ιταλία. Όπως επιβεβαιώνουν οι τοπικές αρχές, οι μετανάστες έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της μικρής παραθαλάσσιας πόλης Μαντών, που βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από το Μονακό και είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Συνοδεύονταν από μέλη της ακτιβιστικής οργάνωσης No Border. Οι γαλλικές αρχές τους αναζητούν προκειμένου να τους επαναπροωθήσουν στην Ιταλία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κασνεύ ζήτησε την επανέναρξη αυστηρών ελέγχων στα γαλλοϊταλικά σύνορα.